Καλησπέρα Μαρκό, τι κάνεις? Γεια σου Μαρκό. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλά, μια χαρά εσείς. Να ξεκινήσουμε από το δικό σου έτσι πολύ γρήγορο σχόλιο για το πώς περιμένεις το παιχνίδι αυτό, γιατί θα πάμε μετά σε βαθύτερη ανάλυση. Θα μας δείξουν αυτά τα στοιχεία που έχουμε ήδη καταγράψει οι ομάδες, ή επειδή ακριβώς καμιά δεν ήταν έτοιμη στην πραγματικότητα περιμένεις εκπλήξεις? Ναι, κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή τώρα οι ομάδες έχουν έρθει με αντίστοιχη ψυχολογία. Η μία ομάδα ιτήθηκε από το Βόλο, η άλλη μόλις έφτιαξε το γήπεδο της, έπαιξε το πρώτο της παιχνίδι στο καινούριο γήπεδο και έχει πολύ καλή ψυχολογία. Πιστεύω θα είναι ένα ντέρμπι, αλλά δεν θα είναι διαφορετικό παιχνίδι. Δηλαδή δεν είναι ο Άρης στα ντέρμπι, πιστεύω είναι πιο δυνατός από ότι στα θεωρητικά πιο εύκολα παιχνίδια. Mm-hmm. Αυτή είναι η άποψή μου προς το παρόν. Δεν ξέρω τώρα, θα είναι ένα ντέρμπι πιστεύω. Και ντέρμπι με τα όλα του που λέμε. Μάρκο, ναι, η ΑΕΚ είχε ενέργεια λόγω του πρώτου αγώνα στο καινούριο της γήπεδο, που λογικά δεν θα έχει ή εν πάση περιπτώσει δεν θα επιστρατεύσει σε παιχνίδι εκτός έδρας, γιατί είχε την όθηση από την κερκίδα και από την όλη κατάσταση ενθουσιασμού, αυτό λες? Θα έχει ενέργεια, αλλά εντάξει δεν θα έχει όσο είχε στον προηγούμενο αγώνα. Ναι. Μπήκανε με πάρα πολύ ένταση στον αγώνα στον προηγούμενο. Είναι λογικό, είχε 20 χρόνια να παίξει σε δικό της γήπεδο και σίγουρα ο κόσμος επηρεάζει πάρα πολύ. Mm-hmm. Mm-hmm. Αν πάμε σε επιμέρους ανάλυση, ο Άρης ετοιμάζει αλλαγές σε σχέση με το σχήμα που είχε στο Βόλο. Περιμένουμε ότι θα ξεκινήσει με τον Γκρέι στην κορυφή της επίθεσης, έναν κανονικό striker δηλαδή, και με τον Εγκουλού δίπλα στο Φαμπιάνο, έναν κανονικό στόπερ, γιατί το πείραμα με τη χρησιμοποίηση του Πίρσμαν δεν λειτουργήσε στο παιχνίδι του Βόλου. Ναι, δεν το κατάλαβα. Έχεις να κάνεις επιμέρους παρατηρήσεις σε αυτό που βλέπουμε από τον Άρη μέχρι στιγμής? Ναι, δεν κατάλαβα γιατί την προηγούμενη εβδομάδα έβαλε τον Πίρσμαν, εντάξει, δοκίμαζε ο προπονητής, αλλά δεν του βγήκε από ό,τι φάνηκε. Γιατί και στο πρώτο ημίχρονο ήταν κακός ο Άρης με τον Βόλο. Mm-hmm. Ναι. Ειδικά αμυντικά, δηλαδή έχασε και κάποιες άλλες φάσεις ο Βόλος στην αρχή. Σωστά. Στο δεύτερο, εντάξει, και πάλι δεν πίεσε, εντάξει, από τη στιγμή πήρε που έμειναν με 10 παίκτες αντίπαλοι, απλά δεν ήταν και τόσο πολύ πιεστικός όσο θα ήθελε η ομάδα, δηλαδή για να ανταπεξέλθει σε 2 γκολ βάρος που ήταν πίσω. Mm-hmm. Πιστεύω τώρα, εντάξει, θα είναι πιο δυνατός, ειδικά με την έδρα του. Εντάξει, θα είναι δύσκολο παιχνίδι, πιστεύω, κατά τη γνώμη μου, θα έρθει σοπαλή, αλλά εντάξει. Ναι. Η ΑΕΚ έδειξε κάτι που θέλω να μου σχολιάσεις. Εγώ προσωπικά εντυπωσιάστηκα από την επιμονή της σε βάθος σχεδόν 90 λεπτών να ζητά ανάκτηση της μπάλας με 3 και με 4 ακριβώς εκεί που τη χάνει. Αυτό είναι κάτι πολύ κουραστικό για παιχνίδι εκτός έδρας, νομίζω. Περιμένεις ότι θα το ξαναδούμε? Δεν ξέρω αν θα το ξαναδούμε, γιατί εντάξει δεν έπαιζε και με το ίδια δυναμικότητα σαν αντίπαλο. Σωστό. Με χαμηλότερη δυναμικότητα σαν αντίπαλο μπορείς να τον πιέσεις και να έχεις κατοχή της μπάλας εσύ 90 λεπτά, αλλά ο Άρης δεν είναι η ίδια ομάδα με τις προηγούμενες. Προφανώς, ναι. Δηλαδή και ο Άρης θέλει να έχει την κατοχή και η ΑΕΚ θα θέλει να έχει την κατοχή, πιστεύω. Ο καθένας θέλει να κάνει το παιχνίδι. Και έχεις εντοπίσει, Μάρκο? Τι είπατε? Την αδυναμία της ΑΕΚ την έχεις εντοπίσει? Δηλαδή μπορείς να πεις αυτό είναι το αδύναμο σημείο της, εκεί πρέπει να τη χτυπήσει ο Άρης? Κοιτάξτε, επειδή δεν την έχω παρακολουθήσει σε όλα τα παιχνίδια, την είδα στο προηγούμενο μόνο και σε άλλο ένα με το... Mm-hmm. Με τον Πανετολικό. Την είδα δηλαδή σε αυτά τα δύο παιχνίδια και εντάξει, και με τον Πανετολικό είχε κάποιες αδυναμίες. Έχασε κάποιες ευκαιρίες ο Πανετολικός για να κάνει το 1-1. Δηλαδή σε κάτι αντεπιθέσεις που έβγαινε ο Καρέλης. Ο Άρης δηλαδή, άμα πιστεύω παίξει με αντεπιθέσεις, πιστεύω θα κερδίσει την ΑΕΚ. Άμα παίξει με το δικό του όσο, δεν ξέρω. Θα συμφωνήσω και εγώ σε αυτή τη διαπίστωση ότι στην πλάτη της ΑΕΚ έχει θέματα στην πλάτη της αμυνάς της, δηλαδή σε γρήγορη μετάβαση ο Άρης, πιθανώς με το Μαντσίνι, πιθανώς με μεγάλες μπάλες προς το Μαντσίνι
ή τον Ιτούρμπε θα μπορέσει να τη βρει, να πισωπατάει και να τη δημιουργήσει αρκετές φορές, όποτε του συμβεί δηλαδή να το κάνει σωστά εκείνος. Γιατί ο ζήτημα ο στην, στην άμυνά της. Φυσικά με ποιότητα. Μπροστά έχει πολύ καλούς παίχτες. Ειδικά μπροστά ο Άρης έχει πολύ γρήγορους παίχτες και ο Μαντζίνη έχει κάνει διαφορά. Ναι, ναι. Μάρκο, πριν από μερικές μέρες υπέγραψες και εσύ το συμβόλαιό σου, είσαι στα Μέγαρα, αν δεν κάνω λάθος, ε? Ναι, ναι, πήγα στα Μέγαρα. Είχα και κάποιες προτάσεις από Super League 2, αλλά δεν ήταν καλές οικονομικά προτάσεις. Και πήγα εδώ, εντάξει, είναι και από την Αθήνα κοντά και γι' αυτό. Εντάξει, ευχαριστημένος είμαι μέχρι στιγμής. Και τώρα θα δούμε στο μέλλον. Ωραία. Αρκεί κάποια στιγμή να μάθετε και πότε θα ξεκινήσετε. Αρκεί να μάθετε και πότε ξεκινάτε, όντως. Ναι, αυτό δεν το ξέρει κανένας. Βλέπω ότι το League 2 είναι στον αέρα κάθε χρόνο. Η Super League είπαν ότι θα ξεκινήσει 16 τελειωτικά, ό,τι και να γίνει. Απλά δεν ξέρουν τις ομάδες που θα παίξουν εκεί. 16 δεν νομίζω να ξεκινήσει. Ναι. Ναι, δεν γίνεται να ξεκινήσει. Άμα οι ομάδες δεν ξέρουμε ποιες θα είναι, δεν γίνεται να ξεκινήσει. Ποιος θα παίξει με ποιον, εγώ και εσύ? Ναι, δεν γίνεται. Καταρχάς πρέπει να κάνουν άλλη κλήρωση άμα μπουν άλλες ομάδες. Σωστό. Άμα μπουν εκτός από την Λιούπολη που εντάξει θα πάρει τη μία θέση κάποιου του εργοτέλειου της ξανά, ας πούμε για άλλη μία τον Μπάουρουφ. Αν μπουν και άλλες ομάδες πρέπει να ξαναγίνει κλήρωση. Λένε ότι θα είναι. Τώρα είχαμε μια κουβέντα με τον συνάδελφο Μάκιο Ανίδη. Λένε ότι θα είναι η Λιούπολη και ο Πάο Ρούφ τελικά. Μόνο. Ναι. Οπότε άμα είναι αυτές μόνο, ναι. Εντάξει, τώρα δεν ξέρω άμα πάνε οι άλλες και κάνουν αδικαστικά ξανά. Σίγουρα θα το κάνουν, σιγά μην τα αφήσουν. Ναι, άμα το κάνουν μόνο πρέπει να εκδικαστεί. Πώς θα ξεκινήσει, έτσι. Ένας πραγματικός δέδαλος είναι αυτό το πράγμα. Είναι εδώ και κάθε χρόνο το ίδιο είναι. Ωραία. Ωραία. Μάρκο, ευχαριστούμε πολύ για την συνομιλία. Ευχαριστούμε πολύ για την κουβέντα. Να είστε καλά. Καλή σεζόν, καλή χρονιά να έχεις.